Θέλω να δω όμως από την κατάληψη στην υπερανάλυση του Κωνσταντίνου Εμμανουήλ του τι τελικά συμβαίνει. Εκεί θέλω να σταθούμε. Σχολιαστής και ωραίος. Για πάμε να δούμε τι. Στην εκπομπή του, Φτιάξε καφέ, να στα πω καλύτερα. Το θέμα όμως, αν μη τι άλλο, είναι ο Σπύρος και η Βρυσίδα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτήν τη σχέση, η οποία είναι μια ολέθρια σχέση, μια σχέση με στρατηγική, λειτουργεί μέσα από ένα συμφέρον και θα πω ακριβώς τι εννοώ. Η Βρυσίδα έχει απομείνει εντελώς μόνη της, είναι ένα κορίτσι το οποίο είναι και λίγο κακομαθημένο και δεν την κάνει κανείς παρέα. Ο Σπύρος ψάχνει να πιεστεί από οποιοδήποτε κορίτσι βρει για να κάνει κάτι, γιατί έχει φτάσει σε μια ηλικία αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, και έχει ήδη αργήσει. Άρα η Βρυσίδα του ήταν ό,τι πρέπει. Η Βρυσίδα θέλει, μάλλον έχει αγαπήσει τα λεπτά συναισθήματα του Σπύρου Μαρτίκα. Ο Σπύρος Μαρτίκας της υπόσχεται πάρα πολλά πράγματα. Άρα τι κάνει μια νιώση κεραμίδια. Και επίσης υπάρχει και μια άλλη στρατηγική, διότι η Βρυσίδα θέλει το Σπύρο Μαρτίκα, επειδή βγάζει όλους αυτούς τους λόγους και επειδή δεν της έχει απομείνει κανείς στο Survivor και ξέρει ότι οι περισσότεροι την αντιπαθούν διότι τσιρίζει, φωνάζει, είναι νευρική, και έτσι έπεσε στην αγκαλιά του για να την στερίζει και μέσα στο παιχνίδι. Γύρισε και της είπε ο Σπύρος ότι μην ανησυχείς μωράκι μου, θα σε πάω στο Παρίσι και θα περάσουμε υπέροχα. Η Βρυσίδα είπε ότι ήθελε να πάει στο παρελθόν στο Παρίσι, αλλά τελικά δεν το κατάφερε και της είπε ότι ίσως η τύχη έπρεπε να σε φέρει στα πόδια μου, στην αγκαλιά μου και να σου υποσχεθώ εδώ πέρα στον Άγιο Δομήνικο ότι θα περπατήσεις όλο το Παρίσι μαζί μου και αγκαλιά μου. Εκείνη την ώρα λέει, oh my god, είναι όλο λάθος. Όλο. Αν μη τι άλλο, έχει ρεπορτάζ ο άνθρωπος, δίνει πολλά στοιχεία. Δεν μου λες, όλο πάει το Παρίσι, περνάει ωραία. Πες μας, Μάρτζι. Μην γελάς. Να σου πω κάτι. Με την κατάλληλη παρέα περνάει πάρα πολύ ωραία. Και άμα δεν κάνεις και 20-30 χιλιόμετρα που έκανα εγώ στο Παρίσι. Να λιώσεις τις όλες. Αν δεν περπατώ στο Παρίσι, πού θα περπατήσεις. Θα δεις και πέντε μουσεία. Ιωάννα, θέλω να πεις την άποψη σου. Αν πάει η Βρυσίδα με τον Μαρτίκα Παρίσι πάντως, εγώ τελειώνω. Πάει και η Ιωάννα μαζί, λέει, από πίσω. Είναι όλο λάθος. Όλο λάθος. Και αν πάει, τι θα κάνουν μετά. Δεν θα κάνουμε εισιτήριο. Χωρίς εμένα θα κάνετε. Όχι, λέω τι θα κάνεις, λες θα φύγω μετά από αυτό. Χωρίς εμένα τι θα κάνατε. Τίποτα. Τις ζωές σας διαφορετικά. Μια χαρά. Τι πιστεύεις, το Παρίσι όποιος πάει περνάει καλά. Εννοείται. Ναι ή όχι. Τι πιστεύεις εσύ. Εγώ πήγα, πέρασα πολύ ωραία. Εσύ τι πιστεύεις. Θεωρητικά περνάς καλά ή όχι. Ναι, περνάς καλά. Η ωραιότερη πόλη πρέπει να σας πάω να σας ξεναγήσω εκεί. Ναι. Τι να μας ξεναγήσει, καλέ. Εγώ το έζησα. Να σας πάω και παραπέρα έξω από το Παρίσι, στα γύρω-γύρω. Μέχρι γύρω Disney, να σκαλά. Από Eurovision, γύρω Disney, εγώ το πω γύρω, εκεί πάμε. Για πάμε λίγο γύρω-γύρω. Εκεί ακριβώς που σταθήκαμε, γιατί. Μαριάν, τη βλέπω ότι κι εσύ όμως είσαι ρομαντική ψυχή. Και καταλαβαίνω αυτά που βλέπεις κι εσύ μαζί με εμάς, δηλαδή, μεταξύ της Βρυσίδας και του Μαρτίκα. Αλλά η γνώμη του Εμμανουήλ, πού σου ακούστηκε. Εντάξει, ο Εμμανουήλ είχε και έτσι μια κόντρα από πιο πριν με τη Βρυσίδα. Οπότε, αναμενόμενο ήταν να μιλήσει έτσι και να πετάξει τα καρφάκια του ο Εμμανουήλ για τη Βρυσίδα. Εν τω μεταξύ, εντάξει, νιώθω όταν βλέπω τον Εμμανουήλ ότι θεωρεί ότι όντως κάνει μια δική του εκπομπή εκείνη τη στιγμή. Γελάτε, αλλά όταν διαπέμψε κάνει και όντως δική του εκπομπή. Σε όλο αυτό που κάνει. Ενώ φαίνεται σαν έτσι... Καλός άνθρωπος, αλλά εντάξει, πετάει λίγο έτσι τα καρφάκια. Τα κάνει όλα και συμφέρει. Είναι και παρουσιαστής και πάνελ και όλα. Η εκπομπή είναι και κουραστική και μονοθεματική. Νιώθει ότι όντως είναι σε δική του εκπομπή εκείνη τη στιγμή και λέει και παρουσιάζει πράγματα. Πάντως αυτό με τα λεπτά αισθήματα που το επανέλαβε δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ να τα ακούω ό,τι και να είναι. Ελπίζω ότι άμα το ακούσει αυτό η Βρυσίδα. Θα αντιδράσει. Ότι δεν θα αντιδράσει σαν τον Άρη. Την αντίδραση την περιμένω, η άτιμη. Την περιμένω. Κάποιος να αντιδράσει σε αυτό. Φαντάζεσαι να είναι πολιτισμένη και η αντίδραση τη. Τι γίνεται. Γενικά δεν είναι ωραίο. Τι νερό έχει ο Άγιος Δομήνικος. Τι τους κάνει ο Εμμανουήλ. What happens στην Άγιος Δομήνικος. Stay στην Άγιο. Όλο λάθος.
Λοιπόν, θα δούμε όμως στη συνέχεια και τη συνέντευξη του Απόστολου Ρουβά. Όλα όσα λέει, αν ανέμενε ότι θα αποχωρήσει, τι του στήχησε, τι του κόστησε βέβαια και η ψήφος της Ναυσικάς. Και μετά την ψήφο. Φίλη Ναυσικά. Και ο Θηλής αποχώρησε. Είδες πως είναι. Κάρμα, πιστεύεις. Κάρμα. Τι πράγμα είναι αυτό. Να ευχαριστήσουμε την Μαριάντη που ήταν σήμερα κοντά μας. Μαριάντη, μου ευχαριστούμε πολύ. Μαριάντη μου. Να είστε καλά, γεια σας. Φιλάκια, γεια. Λοιπόν, στη συνέχεια, μετά το break όμως, ναι. Δηλαδή τώρα πρέπει να πάω τύπου τι, σε δευτερόλεπτα να μετρήσουμε αντίστροφα και να φύγω. 10, 9, ναι. 8, 7. Αλλαγή χρόνου η Μαριάντη. Δεύτερη καρποστά. 4, 3, 2, 1. Γεια σας τώρα.